Βιβί Κυριακοπούλου, αγαπημένο κορίτσι, αγαπημένο, μας έχεις γυμνάσει, μας έχεις μάθει πράγματα, σε έχουμε βγάλει εκτός εαυτού και πάλι είσαι ξεσηκώσει. Δώστε την, το βιβάκι. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Καλώς όρισες και καλές δουλειές και καλορίζικος ο νέος χώρος και πολύ πολύ χαιρόμαστε που επιτέλους έχεις το δικό σου χώρο. Ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ καταρχάς που με καλέσατε εδώ πέρα. Που είμαι guest star, τον 4,5. Ναι, ανοίξαμε στην αποκορώνου. Δεν ακούει, παιδιά, ο Νίκος. Είπαμε, δεν ακούει, αυτό έχει βάλει και το ακουστικό. Ένα κάτι έχει εκεί στο πλάι, θα το μαζεύει, εντάξει. Ναι, μετά, για πες. Έχουμε ανοίξει την αποκορώνου. Pole dancing, move on and more. Αυτό είναι το λογότυπό μας. Ουσιαστικά κάνουμε το pole dancing και εκεί. Το μότο σας φαντάζομαι. Και το μότο μας, ναι, βέβαια, εννοείται. Πιλάτες, mini group πιλάτες, mini group yoga, aerial yoga, aerial πιλάτες, με πανιά δηλαδή. Περίμενε, αυτό με τα πανιά, γιατί μου το είπες πριν και μάλλον δεν το κατάλαβα. Είναι αυτό που τυλίγεις με τα πανιά και αρχίζεις και κάνεις τούμπες και ανεβαίνεις και τέτοια. Αυτό είναι με τα ελαστικά πανιά. Αυτό είναι ακροβατικός χορός. Α, αυτό με τα πανιά τι είναι δηλαδή. Νομίζω ότι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει. Θυμάσαι με την Ιωκάστη. Με την Ιωκάστη, μπράβο, ναι. Είχατε πάει, ναι, στην παλιά Οκτάβα. Ναι, στην παλιά Οκτάβα. Τέλεια. Που έκανε τα μαθήματά τη εκεί. Ναι. Η Ιωκάστη λες... είναι ακροβάτη, κανονική, πολύ καλή, εξαιρετική κιόλα. Αυτό που λες εσύ με τα πανιά, τι είναι. Αυτό που λέω είναι γιόγκα ή πιλάτες. Είναι κάποιες ασκήσεις που έχουν φύγει από το πάτωμα πλέον, ναι, όχι εντελώς. Ναι, ναι. Και τις προσαρμόζουμε πάνω στο πανί. Όμως υπάρχει και ένα ακροβατικό κομμάτι από αυτό που ανεβαίνει πλέον πάνω. Είσαι στον αέρα και ουσιαστικά, ναι, κρέμεσαι από το πανί, αλλά ευεργετείς πάρα πολύ το σώμα σου. Τώρα αυτό βέβαια θα χρειαστεί και λίγο χρόνο, φαντάζομαι. Δεν αρχίζει κάποιος να κρέμεται από την πρώτη μέρα. Ανάλογα τη φυσική κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να το δει ο δάσκαλος, μπορεί να το προχωρήσει. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται, ο κόσμος. Εδώ μιλάμε για μια εναλλακτική μορφή άσκησης, έτσι. Είναι εντελώς εναλλακτική. Ο κόσμος σε αυτό εντός εισαγωγικών εθίζεται. Γιατί πηγαίνει στο πρώτο μάθημα. Βλέπεις ότι δυσκολεύεσαι, όντως είναι δύσκολο. Και να ξεκινήσεις και ένα ωραίο βιντεάκι που έχουμε έτσι για να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα των προπονησεών σου. Ναι, είναι η λήψη μας. Οπότε αυτό, επειδή είναι δύσκολο κιόλας, σου κινεί το ενδιαφέρον. Και κάθε φορά που καταφέρνεις κάτι, παίρνεις ακόμα παραπάνω κουράγιο, σου ανεβάζει πολύ την αυτοπεποίθηση και προσπαθείς να μην χάνεις μάθημα στο τέλος. Δηλαδή καταλήγεις σε αυτό το επίπεδο. Ενή ευχαρίστησή σου, βρε, ναι, παιδί μου. Ναι, εκεί που θα πηγαίνεις κάπου αλλού και θα άφηνες και κανένα μάθημα στο βρόντο, να τεμπελιάσεις και λίγο, εκεί δεν το αφήνεις. Ο χώρος είναι αυτός, ναι, στην αποκορονού. Αυτό να είναι ένα κομμάτι από το ζέσταμα που κάνουμε. Ουσιαστικά δουλεύουμε πάρα πολύ κοιλιά. Τώρα προσπαθώ να τους δείξω μια χορογραφία. Με το pool dance τι γίνεται. Με το pool dance. Έχει σταματήσει να εισχωρείς στα μυαλά κάποιον σαν ταμπού. Ταμπού άθλημα. Ναι. Ταμπού μορφή άσκησης. Ναι. Βασικά έχουν αρχίσει και αφήνουν το ταμπού στην άκρη. Γιατί κυκλοφορεί τέτοια... μάλλον κυκλοφορούν τόσα βίντεο πλέον στο YouTube από πρωταθλήτριες του pole dancing και από άλλες σχολές παγκοσμίως και στην Ελλάδα, που όντως σε βγάζει από αυτή την νοοτροπία που κάποτε αυτό ήταν strip show και πάμε να γδυθούμε. Συγγνώμη κιόλας που το λέω έτσι, ομάλα έτσι είναι. Χαρά, ουσιαστικά έτσι, έτσι το έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Έτσι είναι, ναι. Αλλά φεύγουμε από αυτό και είναι μια μορφή άσκησης, όμως είναι και χορός. Δηλαδή έχει αυτά τα δύο πράγματα μαζί. Και θέλει και τρομερή πειθαρχία, έτσι. Θέλει φοβερή πειθαρχία. Πρέπει να πειθαρχείς πολύ σωστά το κορμί σου για να μπορείς να κάνεις. Ναι, να είσαι πολύ συγκεντρωμένος ουσιαστικά για να μπορέσεις να βγάλεις πράγματα. Δουλεύεις πολύ με τη δύναμη του τραπεζοειδή, δηλαδή οι ομοπλάτες μας, αυτή είναι η δύναμή μας που κατεβάζουμε, η κοιλιά μας και μετά συμμετέχουν και τα πόδια. Γι' αυτό και γυμνάζουμε και όλο το σώμα. Είναι μία μορφή άσκησης που απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Όχι, υπάρχει κεντρικό pole dancing και συγγνώμη που θα το πω, γιατί θα το πω και αυτό λίγο, μα σε πολύ κόσμο τους έρχεται ότι αυτό είναι πιο πολύ για ανθρώπους που είναι γκέι, τέλος πάντων σε αυτό το κομμάτι. Καμία σχέση. Υπάρχουν άντρες, κανονικότατοι, που χορεύουν pole, αλλά δεν κάνουν το pole τον θηλυπρεπή. Υπάρχει πολ καθαρά αντρικό, είναι καθαρά ακροβατικός χορός πάνω στο στήλο. Ναι, υπάρχουν πολλά βιντεάκια ματρικό pole dancing και είναι σαν να βλέπεις ενόργανη, μια μορφή ενόργανης. Ενόργανη ουσιαστικά τι είναι. Ναι.
Και πιο πολλοί από αυτούς είναι και παλιοί ενοργανίστες. Πρωταθλητές. Α, μάλιστα. Ναι. Οπότε ναι. Έχουν και τις γερές βάσεις. Έχουν τις γερές βάσεις, αλλά είναι και άλλοι που από μια απλή μορφή άσκηση που κάνανε στη ζωή τους, τους έλκυσε το ενδιαφέρον αυτό, ασχοληθήκανε και κατεβαίνουν και αυτοί σε αγώνες. Και πλέον έχει προταθεί και για Ολυμπιακό άθλημα. Αλήθεια. Ναι, ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα το βάλουν. Το είχαν παρουσιάσει. Είναι πολύ εντυπωσιακό πάντως. Είναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό. Και στέκει τηλεοπτικά. Στέκει. Ναι, γιατί, κακά τα ψέματα, ναι. Αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο πλέον. Ναι. Βέβαια, βέβαια είναι βασικό κριτήριο. Εννοείται. Γιατί όλοι μας αυτό εννοείται. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια κοπέλα κάνοντας πόλ. Δηλαδή, okay, βλέπουμε εδώ τώρα κάποιες σχετικά απλές ασκήσεις ή κάποιες απλές χορογραφίες, αλλά μέχρι πού μπορεί να εξελιχθεί η συγκεκριμένη μορφή άσκησης. Αυτό. Να κάνει μέχρι πόση ώρα μια κοπέλα πάνω στο στήλο, την άσκησή της, τη χορογραφία της, πόσο πολύπλοκη μπορεί να γίνει. Πολύ πιο πολύ από αυτό που βλέπουμε εκεί. Οι κοπέλες αυτές που κάνουν εκεί πέρα, συγκεκριμένα η μία ήταν και πρωταθλήτρια Απόλο, η άλλη είναι ήδη χορεύτρια πίσω. Συγγνώμη που τα τις δείχνω, απλά θέλω να σας δείξω ένας άνθρωπος με μια καλή φυσική κατάσταση και με ένα σώμα που ακούει, γιατί όπως είπες και εσύ πριν θέλει πολύ πειθαρχία, οπότε πρέπει να ακούει το σώμα αυτό εδώ. Αυτές εντάξει, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, δηλαδή βγάζουν πολλά tricks. Τα tricks είναι αυτά που τα βλέπει ο κόσμος και βλέπει ουσιαστικά κάτι σαν ακροβατικό. Βγάζουν πολλά tricks, δεν τα δείχνουμε εδώ στο βιντεάκι. Μέσα σε 5 μήνες έχει γίνει αυτό. Με τις συγκεκριμένες κοπέλες. Άλλες κοπέλες που δεν είχαν κάποιο αντίστοιχο υπόβαθρο και απλά πηγαίνανε ένα γυμναστήριο, μπορεί και να μην πηγαίνανε και καθόλου, έχουν προχωρήσει μέσα στους 5 μήνες, απλά δεν βγάζουν πολλά tricks. Ναι, γιατί εδώ τώρα τα κορίτσια, μαζί με σένα φυσικά, μας το παρουσιάζεται σαν να είναι κάτι πολύ εύκολο. Δηλαδή, ξέρεις, σαν να μην χρειάζεται δύναμη να κρατήσεις το σώμα σου πάνω στο στήλο, σαν να είναι τόσο αέρινες οι κινήσεις. Ναι. Όντως, και γι' αυτό και στο πρώτο μάθημα που έρχονται, ας πούμε, τα καινούργια κορίτσια, βλέπουν όταν τους δείχνω κάτι, σου λένε, α, εντάξει, θα το βγάλω. Μετά πάνε να προσπαθήσουν και μου λένε, αμάρε, Βιβί, δηλαδή όταν το κάνεις φαίνεται τόσο απλό, γιατί... Αλλά στην, ναι, αλλά στην ουσία, ναι, πρέπει να θέλει δουλειά. Τι προετοιμασία πρέπει να γίνει πριν φτάσεις στο στήλο. Κοίταξε. Προσωπικά εγώ τι έχω κάνει, έχω δομήσει το μάθημα. Δηλαδή στην αρχή θα κάνω ένα καλό ζέσταμα, πάρα πολύ καλό. Πολλούς κοιλιακούς, ραχαίους, δουλεύω πολύ με τους ώμους. Πρέπει να ενεργοποιηθεί εδώ. Όλο το σώμα. Αυτό, ναι, σωστά. Και μετά τους κάνω μια ενδυνάμωση πάνω στο στήλο. Με κάποια βασικά στοιχεία του πατώματος του στήλου, ότι δηλαδή μας γυρνάει γύρω από το στήλο, βήματα... και κάποιες κινήσεις απλές, τις έχω βγάλει σε ένα πρόγραμμα μέσα που να σε δυναμώνουν πάνω στο στήλο. Ουσιαστικά είναι και φιγούρες του pole dancing. Και μετά σιγά σιγά αρχίζω και τους δείχνω, έχει περάσει πλέον το μισάωρο, τους δείχνω το υπόλοιπο μάθημα που το έχω χωρίσει, μπορεί να είναι μια χορογραφία και να αρχίζω να τους δείχνω τι θα κάνουν και αρχίζω και τα δένω ή να κάνουν tricks. Φαντάζομαι και το αγαπημένο κομμάτι των στα tricks, ναι, φιδριών σου, ναι. Και τα δύο τους αρέσουν, γιατί και να χορέψουν τους αρέσει. Χρησιμοποιούμε έτσι και ωραία μουσική. Και τα tricks, γιατί καταφέρουν πράγματα. Δηλαδή, όταν καταφέρνεις να κάνεις κάτι το οποίο το βλέπεις τόσο καιρό στο YouTube και το βλέπεις από πρωταθλήτριες και το καθεξής και το θαυμάζεις και ξαφνικά έχεις πάει ένα βήμα κοντά σε αυτό. Εντάξει, χαίρεσαι. Δεν μου λες. Ναι. Πες αν έχει σχέση με το pole dancing. Ναι, έχει σχέση με το pole. Επειδή είπαμε στην αρχή, μιλήσαμε για ταμπού, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πόσο εύκολο ήταν να ανοίξει ένα τέτοιο χώρο σε μια τόσο κλειστή κοινωνία όπως αυτό το Χανίο. Ναι. Και αν έρθει μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε ένα νυχτερινό μαγαζί και κάνει σόου. Ναι. Και θέλει να εξελιχθεί, θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις της πάνω στο pole. Ναι. Ένα μαγαζί όμως τύπου strip show. Ναι. Θα την δεχτείς? Γιατί να μην τη δεχτώ, και αυτή άνθρωπος είναι. Δηλαδή τη δουλειά της κάνει κι αυτή. Καταρχάς το pole dance συνεχίζει να είναι σε αυτά τα μαγαζιά. Μα συνεχίζει να είναι σε αυτά τα μαγαζιά και θα συνεχίσει να είναι. Είναι πολύ όμορφο θέαμα. Εννοείται. Και εντάξει, εδώ πάνε και γυναίκες πλέον και το βλέπουμε. Κακά τα ψέματα. Ναι, εννοείται ότι θα τη δεχτώ και με μεγάλη ευχαρίστηση θα τη δεχτώ. Γιατί αυτό εμένα με τιμάει να έρθει, άσχετα αν η κοπέλα κάνει αυτή τη δουλειά.
δεν έχει να κάνει για μένα αυτό το πράγμα, ότι επειδή πάει και κάνει strip show το βράδυ, ότι μου ρίχνει εμένα το επίπεδο. Εγώ θα την αποκλείσω από πελάτησά μου. Όχι, καθόλου. Εμένα με τιμάει κιόλας. Να λίγο το strip show, να βλέπουμε καλύτερο θέα. Αυτό, λίγο πιο επαγγελματικό, έτσι, να ανέβει επίπεδο. Ναι. Και, εντάξει, είναι... Εντάξει, καλό είναι ένας ανοιχτό μυαλός γενικότερα. Σωστό, δεν, σωστό. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι δεν θα σε κατηγορήσει κανείς για ασθενό μυαλιά όταν πας και κάνεις ένα τέτοιο εγχείρημα στα Χανιά. Για πες μου πόσο εύκολο ήταν. Θα σου πω ότι είχα ανταπόκριση στην αρχή, από την αρχή είχα. Mm. Η αλήθεια είναι αυτή και το είχα ξεκινήσει με ένα ανοιχτό σεμινάριο. Αλλά όταν ερχόντουσαν οι κοπέλες, σου λέγανε ότι ξέρεις, εγώ θέλω να έρθω, αλλά να ξέρω και ποιες άλλες είναι και να μείνει και λίγο μεταξύ μας και τέτοια. Είχαν τέτοιες αναστολές. Όχι. Όχι, θα σου πω. Οι κοπέλες στην αρχή που ήταν από εδώ, ναι, το είχαν αυτό. Mm-hmm. Μετά το αποβάλανε. Με το που είδανε το κλίμα μέσα στην αίθουσα και αυτά, κατευθείαν τους έφυγε αυτό, αυτή η ανασφάλεια. Οι κοπέλες που δεν ήταν από εδώ, δεν το είχαν αυτό το πράγμα. Όλες όμως, και οι μεν και οι δε, είχαν ενημέρωση για το τι πάνε να κάνουν. Ήταν ενημερωμένες από μόνες τους. Mm-hmm. Ξέρανε ότι αυτό δεν είναι strip show. Ναι. Αυτό δεν είναι strip show. Πάω να κάνω αυτό γιατί μου έχει ελκύσει το ενδιαφέρον και μου φαίνεται wow. Και γιατί να μην πάω να το δοκιμάσω. Τι μπορεί να σου προσφέρει μια τέτοια μορφή άσκησης. Καταρχάς γυμνάζεις όλο το σώμα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, μέχρι και το μικρό δάχτυλο του ποδιού σου πιάνεται τόσο πολύ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ψυχολογικά, σε ανεβάζει πάρα πολύ σαν γυναίκα. Γιατί χρησιμοποιείς αναγκαστικά το σώμα σου με μικρά ρουχαλάκια μπροστά σε ένα καθρέφτη και αρχίζεις και αποβάλλεις αυτό το πράγμα που σε κλειδώνει. Ενδυναμώνεις την αυτοπεποίθηση. Ίσως και τη λανθασμένη εντύπωση που έχεις για τον εαυτό σου. Αρχίζεις, ναι, και τον αγαπάς περισσότερο. Αυτό ακριβώς. Το είπε πολύ καλά ο Νίκος. Ναι. Ευχαριστώ. Όχι, το είπες πάρα πολύ καλά. Έτσι ακριβώς. Να αμέσως να τα δεχτείς στα σχολεία. Έτσι είναι ακριβώς. Και συν τη άλλη, μέσα στο κομμάτι αυτοπεποίθηση, είναι και αυτό που λέγαμε και πριν, ότι καταφέρνω να κάνω πράγματα τα οποία δεν πήγαινε το μυαλό μου ποτέ ότι θα τα κάνω. Οπότε αυτό τους δίνει χαρά. Και έξτρα κίνητρο βέβαια για να συνεχίσουν. Αυτό και πάνω απ' όλα περνάμε και καλά. Ρίχνουμε πολύ. Mm-hmm. Ναι, μεν γυμναζόμαστε, δεν κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε. Αλλά γελάμε απίστευτα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, είναι λες και έχεις πάει μία βόλτα για μία ώρα. Τα ωράρια εκεί στο χώρο σας. Τα ωράρια, πώς. Τι ώρες τα ωράρια. Εκεί. Έχω και πρωινά, έχω και απογευματινά, σχεδόν βραδινά. Δηλαδή, μέσω όρο ξεκινάω από τις 7.30 με 8 και μετά. Mm-hmm. Και τα πρωινά μου είναι δύο φορές την εβδομάδα, από τις 10.30 μέχρι τις 12.30. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ωραία. Άρα ναι. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Οι κυρίες μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους. Βέβαια. Μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους. Ωραία ηλικία το... έχει. Από μέχρι, ας πούμε, με το πόλο. Όχι. Φέτος μου ήρθε και γυναίκα 55 χρονών. Ωραιότατα. Η οποία βέβαια ήταν πολύ γυμνασμένη, mm-hmm, αδύνατη. Αυτό τη βοήθησε και τα δύο τη βοηθήσανε. Έκανε πολλά πράγματα. Και σίγουρα μπορεί να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Μια κυρία η οποία μπορεί να κουβαλάει παραπανήσια κιλά, μπορεί αυτή η μορφή άσκηση να τη βοηθήσει και να τα χάσει. Αν κάνει διατροφή, ναι. Γιατί χωρίς διατροφή έτσι, και κάθε μέρα να πηγαίνουμε να χτυπιόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα. Είπαμε 70-30 είναι το ποσοστό. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να, ναι, καταλάβουμε ότι χωρίς διατροφή δεν γίνεται τίποτα. Όχι, χωρίς διατροφή, παιδιά, δεν το συζητάω καν. Εγώ η ίδια που κάνω πόσες καύσεις την ημέρα, λίγο, να το πω και ομά και αυτό, να σαβουριάσω το βράδυ και να το κάνω επανειλημμένος για πολλές μέρες. Τζάμπο κόπο σου. Ναι, τζάμπο κόπο που μπορεί να κλείσω και 6 ώρες, 7 ώρες μάθημα την ημέρα. Mm-hmm. Δεν συμμετέχω σε όλα, αλλά όσο να είναι, έχω σπαταλήσει φοβερή ενέργεια και έχω κάψει απίστευτες θερμίδες. Βέβαια. Ναι, καλή επιτυχία. Καλές δουλειές. Να πούμε ακριβώς που βρίσκεται από κορώνου. Είναι από κορώνου 99. Σε όροφο. Είναι στον πρώτο όροφο, είναι μια γυάλινη πόρτα. Ακριβώς από κάτω έχουμε μια... Εντάξει, νορμάλ ταμπέλα που γράφει Move On. Ωραία, από κορώνου 99 λοιπόν, στον, ναι, πρώτο όροφο. Στον πρώτο όροφο. Ένα τηλέφωνο που μπορεί κάποιος να σε πάρει και να ζητήσει πληροφορίες. Βεβαίως, είναι το κινητό μου ουσιαστικά, mm-hmm, 6909
16-24-82. Πάμε πάλι. 6-9-09-16-24-82. Πολύ ωραία. Μπορεί να επικοινωνούν και με εμάς ναι. για να δίνουμε τις σχετικές πληροφορίες. Οτιδήποτε. Αν δουν ότι δεν με βρίσκουν σήμερα, ότι έχω μάθημα, οπότε παίρνω εγώ με τα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά. Και θα έρθουμε να το δοκιμάσουμε και να κάνουμε ένα γύρισμα. Ναι, θα κάνουμε και άντρε. Δεν τα φοράμε. Εμείς γίνεται να μην φοράμε μικροσκοπικά ρουχαλάκια στο στήλο. Δεν γίνεται γιατί δεν μπορείς να πιαστείς. Ο στήλος για να μην κλειστρήσεις δεν θέλει ύφασμα. Δηλαδή, εγώ να έρθω με το μαγιό μου. Με το μαγιό μου να έρθω. Εσύ θα έρθει με το μαγιό σου, ναι. Εντάξει, ωραία. Κανονικά. Εντάξει. Εγώ θα έρθω με στο λιδίτη. Που επίσης ξέρεις πιάνει, δεν είναι αυτό που γλιστράει, ρε παιδί μου. Τέλεια. Όχι μόνο pole dance, αλλά και πιλάτες. Πιλάτες, γιόγκα. Σε mini group αυτά. Έχουμε τη φιλοσοφία του mini group γενικότερα εκεί. Το aerial πιλάτες με τα πανιά. Αυτό θέλω και αυτό θα κάνω. Αργότερα θα βάλουμε και aerial yoga. Υπάρχουν εδώ σκάλες στα Χανιά που είναι επιστοποιημένες αυτά και θα μπουν στο χώρο να το διδάξουν. Πολύ ωραία. Τέλεια. Και εμείς είμαστε εδώ. Αυτό. Είμαστε εδώ για γενικά σένα. Πολύ ωραία. Να μας τα λες και να μας ενημερώνεις για ό,τι σας φτάνει και μας φτάνει ταυτόχρονα στο κόκκινο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν,